Έχω κοντά μου τον πρόεδρο της Λαύρας Αργυρούπολης, τον Βλάση Ριγόπουλο. Πρόεδρε, στον πρώτο όμιλο κληρώθηκε η Λαύρα Αργυρούπολης, στην Β' Αθηνών. Οπότε πλέον ξεκινάει και αντίστροφα πλέον να έχετε το μυαλό σας και στο πρωτάθλημα. Καταρχάς, ένα πρώτο σχόλιο για την κλήρωση. Κοίταξε να δεις, για μας η κλήρωση είναι, όπου και να πέφταμε, η κλήρωση είναι δύσκολη. Η ομάδα μας βεβαίως έχει στοιχεία τα οποία σιγά σιγά βγάζει στο κήπεδο και αυτό φάνηκε και στο κήπεδο στον τελευταίο αγώνα. Όμως δεν υπάρχουν εύκολες και δύσκολες ομάδες. Υπάρχουν, το πρωτάθλημα ξεκινάει την πρώτη και τελειώνει την 30η. Και μέχρι τότε θα κάνουμε το ταμείο μας. 30η αγωνιστική ταμείο. Πάντως δείχνετε καλά στοιχεία στην αρχή. Κερδίσατε στο κύπελο 3-0 τη μεταμόρφωση. Παίζετε τώρα στην έδρα σας για την δεύτερη φάση του κυπέλου. Οπότε ίσως αποκτάτε και νωρίς αγωνιστικό ρυθμό και δείχνετε καλά στοιχεία. Ισχύει αυτό, είναι νωρίς για συμπεράσματα? Τι έχεις να πεις για αυτό, Πρόεδρε? Συμπεράσματα βγαίνουν αγώνα με τον αγώνα. Και βέβαια ο καταλληλότερος για να μιλήσει γι' αυτό δεν είναι ο Πρόεδρος. Είναι τα ίδια τα παιδιά και φυσικά ο προπονητής ομάδας, ο κύριος Ψάλλος. Άρα να πάμε στα στοιχεία σου διοικητικά, πώς έχει στηθεί η ομάδα, πώς κινείται, είμαστε ευχαριστημένοι από την οργανωτική λειτουργία. Κοίταξε να δεις, κάνουμε τα πάντα για να βοηθήσουμε την ομάδα. Θα δούμε αν υπάρχουν κάποιες ελλείψεις ακόμα. Οι μεταγραφές τελειώνουν 31 Οκτώβρη. Θα δούμε και ανάλογα αν μπορέσουμε να ενισχύσουμε ή όχι την ομάδα. Αυτό θα εξαρθεί βεβαίως και από τις εισηγήσεις που θα μας κάνει ο Ψαλός. Κλείνοντας, κάποια ευχή για την νέα χρονιά που ξεκινάει σε λίγες μέρες ουσιαστικά με το πρωτάθλημα. Ευχές σε όλες τις ομάδες όλων των κατηγοριών. Ευχές υγεία και να πάνε όλα καλά με στόχους που βάζει κάθε ομάδα και εμείς βεβαίως σαν στόχο έχουμε μια καλή πορεία. Να σωθούμε και μια καλή πορεία όπως κάθε χρόνο.